Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Άλλη μια βασιλική εκπομπή ξεκινάει. Για μία ώρα λοιπόν θα ξεχαστείτε από την ατίνια και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Η παρέα έχει μεγαλώσει σήμερα, όπως καταλάβατε. Έχουμε κοντά μας για μια ακόμη φορά την Ειρήνη την Παπαθανασίου, που μας έκανε μία βόλτα στο Θεό και μία βόλτα στο χώρο της τύχης, όταν σας είχε δώσει το προγνωστικό που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το Όφι ΠΑΟΚ διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Δεν πρέπει να ξεχνάτε. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα. Κοντά μας, εκτός στην Ειρήνη, το στούντιο έχει μεγαλώσει. Έχουμε το γνωστό δίδυμο πλέον που όλοι αγαπήσατε από χθες, και αυτό το καταλάβαμε από τα αμέτρητα μηνύματά σας. Τους Γιώργο Τετράγωνο. Τον Ντέλα. Καλησπέρα, Όθων. Και τον Ισμύρ. Καλησπέρα και από μένα. Νιώθω πάρα πολύ καλά και πολύ άνετα που τους έχουμε μαζί μας. Αναμφίβολα, το πέμπτο κομμάτι του παζλ το συμπληρώνει ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπομπής. Η Σοφία μας. Γεια σου, Σοφία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λαός σήμερα, πολύ. Στο στούντιο είμαστε. Έτσι. Εκλεκτή και καλεσμένη σήμερα. Εκλεκτή, θα έχουμε ένα αθλητικό στοιχηματικό ψητό. Αφού πρώτα όμως θα αναφερθούμε στην ημέρα, την μαύρη επέτειο. Σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τον άδικο χαμό των 6 ετόπουλων. 5 άνδρες και μία γυναίκα άφησαν την τελευταία τους πνοή επιστρέφοντας από το ματς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ήταν 4 δεκάτου του 1999. Κανείς δεν τους ξέχασε και κανείς δεν πρόκειται να τους ξεχάσει. Το μνημόσυνο θα γίνει στα Τέμπη την Κυριακή. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την μεγάλη και άσχημη παρένθεση και να μπούμε στα δικά μας. Κύριε Ισμύρ, χθες κάνατε μια τοποθέτηση στοιχηματική, η οποία τελικά δεν στέφθηκε με επιτυχία, όμως ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μπορείτε να θυμίσετε λίγο στους ακροατές τι προτείνατε? Καταρχήν πρότεινα under τη Σάλκε, την οποία τη βρήκατε με περισσή ευκολία και συμφωνήσαμε και όλοι μας εδώ. Είπαμε ότι το δώρο της ημέρας ήταν η Μπαρτσελόνα, το διπλό. Έτσι ακριβώς, γιατί κανένας δεν. Μέσα στην Αγγλία. Σεληνιάζεται και εκτός των άλλων, συγγνώμη που σε διακόπτω, είδαμε ένα Μέση να τον πιει στο ποτήρι με απολαυστικά τελειώματα. Αυτό το θαύμα της φύσης, έτσι να ξεπερνάει για μια ακόμη φορά τον εαυτό του. Και το τρίτο μάτς μας δικαιώνει που λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Στο Λίβερπουλ. Νάπολι-Λίβερπουλ. Νάπολι-Ίντερ. Ναι, συγγνώμη, Νάπολι-Λίβερπουλ. Ναι, ναι. 1-0 στο 90. Το είχαμε δώσει goal-goal και over. Πιστεύω ότι άλλες 40 φορές να ξαναπαίξουν. Αυτό το 1-0 δεν θα βγει ποτέ. Αυτά όμως συμβαίνουν στη ζωή. Ήταν μια γλυκιά προσπάθεια. Και συνεχίζουμε. Κλείνει ο φάκελος. Κοιτάμε μπροστά. Ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θέλω να περάσω σε εσάς, κύριε Ντέλα, τώρα. Για να σας ρωτήσω για το σημερινό μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ μας, γιατί όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ, είτε είναι αυτό μικρό, είτε είναι μεσαίο, είτε μεγάλο, για μας είναι όλα μεγάλα. Πώς πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να σταθεί, πώς να κοιτάξει στα ίσια φυσικά την Πάτε Μπορίσοφ και ποιος να είναι ο στόχος του σε αυτό το παιχνίδι? Γιώργο, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό και χθες έτσι αναφέρθηκα, ότι το παιχνίδι το σημερινό το βλέπω όπως βλέπω και τις Κυριακές με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Δηλαδή, εγώ θέλω η ομάδα μου να μου δείξει ένα καλό πρόσωπο, να παίξει επιτέλους μπάλα αυτή που ξέρει να παίζει, και δεν να δω παίκτες με δίψα, να δώσουν αισιοδοξία στον κόσμο για το μέλλον, στο πρωτάθλημα. Γιατί με εμφανίσεις όπως θα πω και μέσα στο Καραϊσκάκι αυτή. Έστω αν κάκι στην εμφάνιση του Καραϊσκάκι, η οποία συνοδεύτηκε με ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα και να κρατήσουμε τη νίκη και έτσι. Όχι, ο ΠΑΟΚ πλέον έχει, νομίζω, τους παίκτες, έχει το υλικό αυτό που πρέπει επιτέλους να δείξει καλό ποδόσφαιρο. Για να κάνει και τον κόσμο του ΠΑΟΚ να αισιοδοξεί. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Και όχι μάλλον όχι το πρωτάθλημα, να πάρει πρωταθλήματα. Δεν επιτρέπεται εποχή Σαββίδη να μένουμε σε αυτό εδώ το ότι να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Όχι, δεν θέλω να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Θέλω να πάρουμε πρωταθλήματα. Έτσι ακριβώς. Και πρωταθλήματα θα πάρουμε. Η τροπεοθήκη που είχε πει ο μεγάλος πρόεδρος τότε στην πρώτη συνέντευξή του στο Μακεδονία Παλάς θα γεμίσει και δεν θα χωράει. Η ομάδα πρέπει να τον αναγκάσει να μεγαλώνει τα δωμάτια. Και από ένα απλό μικρό χολ να γίνει ένα τεράστιο σανόλι γεμάτο με τρόπαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι. Σοφία μας. Παρακαλώ. Σήμερα θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε λίγο στα στοιχηματικά μας. Φυσικά έχουμε Europa. Europa League με 24 αγώνες. Χαμός δηλαδή. Έχουμε πολλούς αγώνες. Δεν είναι ανάγκη να πούμε όλους τους αγώνες γιατί θα τελειώσει η εκπομπή. Είναι μία ωρίτσα μόνο. Λοιπόν. Θέλω να πεις τη μηδενική γκανιότητα λοιπόν, που έχουμε. Έχουμε μηδενική γκανιότητα που αλλού στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ εννοείται. Και Frankfurt με Λάτσιο. Και οι δύο αγώνες ξεκινάνε στις 10 σήμερα. Φυσικά τρέχει και προσφορά για τους εγγεγραμμένους χρήστες στο καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όστε εγγεγραμμένοι, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στην Goldbet. Δείτε αν είστε από τους τυχερούς που έχουν κερδίσει την προσφορά για να συμμετέχετε. Και τρέχει και διαγωνισμός. Για την Κυριακή, ΠΑΟΚ Απόλλων, δίνουμε 5 εισιτήρια
στέλνετε FM και NO, το username ή το ID που έχετε στο λογαριασμό σας στην Goldbet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε λογαριασμό στην Goldbet. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα και γρήγορα τώρα άμεσα. Και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Οι νικητές θα ανακοινωθούν αύριο. Ωραία. Ο Στάβαβε μας, ο Κόλκας, γνωρίζετε όλοι ότι λείπει, ότι είναι στη Λευκορωσία, ετοιμάζεται να κάνει την αναμετάδοση του παιχνιδιού. Έχω ενημερωθεί ότι πέρασε μια πολύ ωραία βραδιά, ήσυχη. Πήγε από πολύ νωρίς στο σπίτι, στο ξενοδοχείο και ξεκουράστηκε. Έτσι. Λάμπει με την απουσία του. Έκανε όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για το σημερινό αγώνα. Είναι πανέτοιμος, είναι πανέτοιμος και γεμάτος αισιοδοξία. Λοιπόν, κύριε Ισμύρ. Θεωρείτε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και ο ΠΑΟΚ αν συνεχίσει τις μέτριες εμφανίσεις του, αλλά τη συνοδεύσει αυτή τη φορά με ένα θετικό έως πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, είτε ισοπαλία είτε νίκη. Θα είμαστε ευχαριστημένοι και θα προσδοκούμε το καλύτερο στη συνέχεια. Η νίκη είναι πάντα νίκη. Δεν μπορείς να είσαι δυσαρεστημένος με μια νίκη. Αν θυμάσαι, σου είπα και χθες ότι η ομάδα είναι κουρασμένη. Και κουβασμένα τα συνεχή παιχνίδια. Τα συνεχή παιχνίδια και παιχνίδια τα οποία είναι όλα στα κόκκινα. Δεν είναι παιχνίδια απλά. Yeah. Είναι ντέρμπι με ομάδες της Champions League. Ακόμα και στο κύπελο που υποτίθεται η ομάδα έκανε ένα rotation, έπαιξε ένα ντέρμπι. Δεν πάει το ΠΑΟΚ, έκανε ένα ντέρμπι. Πολύ σωστή τοποθέτησή σας. Και ένα άλλο βασικό το οποίο βλέπω εγώ στην άμυνα και τα τέσσερα άτομα που έχουμε πίσω είναι άνω των 30. 33 ο Μάτος, 33 ο Βερίνια, 31 ο Κρέσπο, 32 ο Βαρέλα. Είναι λογικό κάποια στιγμή να έρθει και μια πτώση. Βεβαίως, είναι φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Φυσιολογική, διότι άλλο να παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια Πέμπτη Κυριακή και να είσαι 25 χρονών 26 και άλλο να παίζεις παιχνίδια 32 χρονών και 35. Και πιο εύκολα κουράζεσαι οργανικά και πιο εύκολα ξεκουράζεσαι. Έτσι. Να συγχαρούμε και τον Αλέξανδρο τον Πασχαλάκη, ο οποίος δέχεται κριτική από όλους μας γιατί θέλουμε να γίνει όλο ένα και καλύτερος για την πρόσκλησή του στην Εθνική Ελλάδος. Μαζί με τον Ευθύμη τον Κουλούρη, τον δανεικό μας, και τον Γιαννούλη. Έτσι, είναι και αυτοί πλέον παίκτες που θα φορέσουν για πρώτη φορά τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος. Ωραία. Έχει σήμερα και ένα άλλο ματς, στο οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, κόντρα στη Μίλαν στις 8 παρα 5. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει δεχτεί μεγάλους διασευμούς κατά το παρελθόν από ιταλικές ομάδες και συγκεκριμένα από την Γιουβέντους. Ποιος δεν θυμάται εκείνο το 7-0. Θυμάστε, είχε ξεφτυλιστεί όλη η Ελλάδα. Έτσι. Και σήμερα λοιπόν, κύριε Ντέλα, ο Ολυμπιακός θα πάει στο Μιλάνο για να παίξει εναντίον της Μίλαν. Όσο μέτρια και να είναι η Μίλαν, όσο κακή να είναι και τα τελευταία τρία χρόνια. Να ευχηθούμε όλοι να ξαναεπαναληφθεί το ίδιο έργο. Να ξαναεπαναληφθεί. Είναι πλεονασμός το ξαναεπαναληφθεί. Επαναληφθεί φτάνει νομίζω. Ναι. Βέβαια. Αυτό. Τέτοια ευχή. Δεν θέλετε, δηλαδή, δεν είστε από αυτούς τους προσβευτές που λένε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάει καλά ένα θετικό από ποτέ. Γελάτε. Όχι, όχι. Γελάτε. Μάλιστα, κύριε Πεντέλα, έχετε δικαίωμα. Είστε ελεύθερος άνθρωπος, οπότε προσδοκάτε τη συντριβή του Ολυμπιακού. Και να σου θυμίσω τώρα που μου το θύμισες, το 7-0 ναι. Που είχε χάσει τότε ο Ολυμπιακός. 2003 πρέπει να είναι. Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού, ναι. Φίλος μας, δεν έπαιζε σε εκείνο το μάτς. Ο Ιεροκλής ο Στολτήρης. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ναι, και καπάκι να σου θυμίζω. Στα καπάκια. Τετάρτη παίζαμε την Κυβέρνηση. Ναι. Κυριακή παίζαμε μέσα στην Ξάνθη. Ξανά δεν παίζει. Γιατί είναι τιμωρημένος και ξαναχάνει ο Ολυμπιακός. Και μετά πώς να βγει από την δεκάδα. Και μετά πήρε την πλούζα στο σπίτι του. Ένας παίκτης ο οποίος πέρασε με ξεχωριστή επιτυχία 6 χρόνια στον Ολυμπιακό. Και του έχει μείνει μια μεγάλη πικρία που δεν κατάφερε να φορέσει τη φανέλα με τα ασπρόμαυρα, άσχετα και μια φορά που είχε φτάσει πολύ κοντά. Ειρήνη μας. Η Βόλτα στο Θεό συνεχίζεται με ξεχωριστή επιτυχία στη Λάρισα. Μαθαίνω, συγκλονίζεις, έρχομαι και σε βλέπω και από κοντά. Μπράβο σου, αλλά ταυτόχρονα έχεις και μια δεύτερη ιδιότητα πέρα από αηδός και μάλιστα πολύ καλή και με φοβερή εξέλιξη στη συνέχεια. Είμαστε σίγουροι για σένα, θα στηριχτείς. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Είσαι και εκπληκτική στο χώρο του στοιχήματος. Και πάντοτε τα φώτα σου όλοι τα ακούνε με μεγάλη προσμονή. Δέχονται πάντα τις πολύ σωστές προβλέψεις σου. Για σήμερα, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις διαβάσει και επειδή η γνώση είναι δύναμη, για πες μας τι διάβασες και τι προτείνεις. Έχω διαβάσει και προτείνω μια τετραδούλα φωτιά. Για να σας ακούσουμε. Μπορείτε να τα βάλετε και 2-2. Πάρτε λοιπόν στυλό και χαρτί και απολαύστε. Στυλό και χαρτί. Για πάμε. Στην Goldbet φαντάζομαι ότι. Φυσικά, μόνο στην Goldbet παίζουμε. Μην γίνει τίποτα λάθη κατάλαβα και έχουμε άλλα προβλήματα. Για πάμε. Έχουμε 2 βεράκια στο over 2,5 τη Salzburg και του Rangers. Ναι, πες όμως στη Salzburg ποιο παίζει. Salzburg Celtic over 2,5. Rangers Rapid Vienna over 2,5. Αυτά τα δύο. Και... με ποσοστά. Με ποσοστά στο 1,80 και 1,75. Μια χαύλα ποσοστά. Τη Μίλαν
λέω εγώ να την παίξουμε over 1,5. Over 1,5 γκολ η Μίλαν. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, λέει η Ειρήνη ότι η Μίλαν θα σκοράρει 2 γκολ στο match, minimum, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Έτσι ακριβώς. Και το ίδιο και η Zenit. Και η Zenit. Over 1,5 τη Zenit. Οπότε δίνεις μια τετράδα, 2 γκολ να σκοράρει τουλάχιστον η Zenit, 2 γκολ να σκοράρει τουλάχιστον η Μίλαν. Και over τις δύο σκοτσέζικες ομάδες, έτσι, τη Rangers με τη Celtic. Τέλεια. Αυτό είναι. Ακούστε την Ειρήνη και ακολουθήστε την πιστά. Είναι μάγισσα κανονική με την καλή έννοια. Πολλοί άνθρωποι έχουν καρποθεί αρκετά χρήματα από Ειρήνη. Το ξύλο αυτή θα το φάει αύριο. Το ξύλο, κύριε Γιώργο, γιατί το κάνετε, γιατί χοντρένετε τη συζήτηση. Εδώ δεν υπάρχει βία. Υπάρχουν προτάσεις. Εδώ κάνουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Με στόχο, μακάρι όλοι οι παίκτες να πάνε στα ταμεία και να κάνουν φτωχότερη σε εισαγωγικά την Colbet. Η οποία δεν γίνεται να φτωχύνει, γιατί είναι τεράστιος γίγαντας στο χώρο του στοιχηματικό. Ακούστε. Υπάρχει ελευθερία λόγου. Ελευθερία λόγου. Λέει ό,τι θέλει. Βεβαίως. Είπε την απόψη της. Αυτή ποντάρει αυτά. Θέλει και ο Ισμύρ να δώσει μια τριάδα που χθες δεν έχει κοιμηθεί όλο το βράδυ, ξέρεις. Κύριε Ισμύρ. Είναι παιδικό του όνειρο να δίνει τριάδες. Όχι, δεν είναι κανένα παιδικό όνειρο. Ο κύριο Ισμύρ πηγαίνει καταπληκτικά. Βήμα-βήμα. Μπαίνει, είναι χομπίστας δημοσιογράφος. Έχει αγαπηθεί ήδη από τους ακροατές. Και αυτό τα δείχνουν τα εκατοντάδες μηνύματα που έχουμε δεχτεί για αυτόν και για εσάς, κύριε Ντέλα. Φυσικά και με πολύ μεγάλη προσμονή. Αναμένουμε τις προβλέψεις του. Ορίστε κύριε Ισμύρ, έχετε το λόγο. Από ό,τι είπες και εσύ ότι η γνώση είναι δύναμη και ποτέ δεν είμαι αδύναμος. Έτσι. Πάντα είμαι δυνατός. Δώσε Μπαρτσελόνα διπλό, Μπαρτσελόνα διπλό. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι και λίγο περιορισμένο δυνατόν διπλανός του. Πήγε ξαφνικά ένα μικρό παιδάκι. Βγάλτε το λίγο έξω αυτό το παιδάκι το μικρό που ισοπεδώνει τη συζήτηση. Συνεχίστε κύριε Ισμύρ. Δίνω άσο τη Μίλαν. Τη θεωρώ ακλόνητο φαβορί. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα πολύ μεγάλο rotation. Ήδη 9 παίχτες που παίζανε με τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίζονται. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, θέλω να πω, κάνοντας πάντως συνήγορο του διαβόλου, είναι μια ομάδα φέτος με βαθύ ρόστερ. Γιατί θα ξεκινήσει την εντεκάδα, αν γίνουν όλα όπως πρέπει, θα παίξει ο Νάτχο, θα παίξει και ο Γιάγια Τουρέ. Δηλαδή η ομάδα τους είναι καλή. Ναι, η δικιά μου γνώμη είναι ότι η Μίλαν είναι πάντα Μίλαν. Βεβαίως, το Σανσίρο είναι Σανσίρο. Μια Μίλαν η οποία σήμερα, να ξέρουν όλοι οι ακροατές. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον άσο της Μίλαν, δεν θα αγωνιστεί ο Ντοναρούμα, ο βασικός θεματοφύλακας. Ναι. Αλλά η αλλαγή του είναι ο Ρέινα, ένας θεματοφύλακας εκπληκτικός, με φοβερή καριέρα. Ο Ισπανός έχει παίξει σε Λίβερπουλ, σε Νάπολη, πέρασε και από την Μπάγκερν σαν αντικαταστάτης του Νόερ. Πολύ μεγάλες συμμετοχές. Πρώτο σημείο μου είναι αυτό. Δεύτερο σημείο είναι η Σάρμπουργκ με την Γκένκ διπλό. Μία Γκένκ η οποία στα τελευταία 17 παιχνίδια, είτε ευρωπαϊκά είτε του πρωταθλήματός της, έχει 15 νίκες και 2 ισοπαλίες. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, και θεωρώ ότι είναι ακλόνητο φαβορή. Και δίνω και ένα άσο ακόμα στο Άιντρακ Φραγκφούρτ της Λάτσιο. Μία Λάτσιο που θα κάνει επεκταμένο rotation και μία Φραγκφούρτ η οποία παίζει φοβερό ποδόσφαιρο και την είχα δει και στο μάτς με στη Μαρσέλη Μασαλία το διπλό που έφερε και με 10 παίκτες. Μάλιστα. Μάλιστα. Πήραν λοιπόν χαρτί και στυλό. Ακούσαμε τις προβλέψεις της Ειρήνης μας. Ακούσαμε τις προβλέψεις του κυρίου Ισμύρ. Και η Βασιλική Αυλή, επειδή έχει μεγαλώσει, να μιλήσει λοιπόν και ο υποφαινόμενος. Χαρτί και στυλό, γίνομαι συγκεκριμένος και κάθετος. Δεν θα σας κουράσω με τα μάτς τα αναλυτικά. Η Μίλαν λοιπόν είναι και εμένα ένα σημείο μου. Άσος απλώς, άσος και ένα 45. Ξέρω ότι παίζω πρώτη φορά τέτοιο χαμηλό ποσοστό, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είμαστε αναγκασμένοι να το ακολουθήσουμε, γιατί είναι μικρό το ποσοστό, κύριοι. Είναι όμως 45% στα λεφτά σας. Φανταστείτε ότι αν τα λεφτά σας τα βάλετε στην τράπεζα και τα αφήσετε για ένα χρόνο, θα χάσετε κιόλας. Γιατί πλέον εκεί είναι για φύλαξη τα χρήματα. Κλείνει αυτή η μικρή παρένθεση. Θα δώσουμε άσο τη Zenit, άσο και ένα 84 Zenit με τη Σλάβια Πράγας, άσο τη Leverkusen, η οποία πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρει το δρόμο της, έτσι, γιατί έκανε προχθές Σάββατο το εγκληματικό το 2-0, κατάφερε να δεχτεί την ολική ανατροπή από την Dortmund και έχασε με 2-4. Άσος λοιπόν Leverkusen και ένα 34 και δεν θα αφήσουμε απ' έξω την μεγάλη μας αγάπη, τον τρόπο ζωής μας, την λάκτα της ζωής μας, το πιο γλυκό κομμάτι της, λέει, τον ΠΑΟΚ, τον οποίο θα το βάλουμε γκολ-γκολ. Και ευχή της εκπομπής φυσικά είναι να δεχτεί γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά να είναι το γκολ το οποίο θα μειώσει σε 1-3 η Μπάτε Μπορίσοφ. Αυτό είναι ευχή. Μην το πάρετε και μας κυνηγάτε στους δρόμους. Μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Άλλο το ένα, άλλο τι θέλουμε, άλλο τι γίνεται. Είναι χαοτική η διαφορά. Κύριε Ντέλα. Εγώ σήμερα δεν δίνω. Και βασικά γενικώς δεν δίνω εγώ. Ούτε τριάδες, ούτε τετράδες, ούτε εξυπνάδες δεν λέω. Ειδικά σήμερα μην αφήνετε εχμές όμως την εκλεκτή ομίγυρη και μην είστε επιθετικός απέναντι στους ανθρώπους. Σήμερα τα Europa League το μόνο που μπορώ να πω, παίξτε φυσικά στην Goldbet, παίξτε με τα μούτρα, αλλά είναι μόνο για goal, για over και τέτοια αυτά τα μάτς. Δεν είναι για τίποτα παραπάνω.
για σημεία νομίζω πολύ δύσκολο να δώσει. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ξαναπεί ότι κάνουμε απλές προτάσεις. Δεν παρακινούμε εγώ κανέναν. Δεν θέλω να φάω ξύλο, εγώ οικογένεια. Περιμένω τα παιδιά να πάω σπίτι, δεν δίνω σημεία. Τέλος. Εντάξει, τα παιδιά σας τα οποία φυσικά να σας περιμένουμε με φοβερή ανυπομονησία, γιατί είστε ο αρχηγός της οικογένειας, είστε αυτός που γεμίζει το ψυγείο του σπιτιού, τρέχετε ολημερής και ολινυχτής και σε αυτήν τον τόσο μεγάλο και τίμιο αγώνα που δίνετε, δεν ξεχνάτε πάντα τη μεγάλη σας αγάπη, θεωρώ, να την έχετε πάντοτε μέσα στην καρδιά σας τον ΠΑΟΚ. Είναι έτσι, φυσικά, είναι μέρος της ζωής σας. Αυτό το δίνω διπλό, ναι. Διπλό. Ναι, δεν δίνετε. Σιγά σιγά είπατε τον κόσμο να παίξει πιο πολλά από όλους. Όχι, μόνο αυτό. Ναι, παίξτε γκολ-γκολ, παίξτε άσο-άσο, παίξτε αυτά. Μάλιστα. Σοφία, για πες τώρα τι γίνεται. Έχει κάποιος μια απορία με την Goalbet. Τι απορία έχει? Οτιδήποτε απορία. Απορίες, ασάφειες, σκοτεινά σημεία. Παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνετε κατευθείαν εσείς. Είστε πανέτοιμοι. Εμείς τα φώτα σας. Το σηκώνουμε λίγο δύσκολα. Ναι. Το τηλέφωνο πάντα. Μιλάμε για το τηλέφωνο. Πελατών της Goalbet εννοείται. Άμεσα. Και αν έτσι το έχουμε και λίγο με την τεχνολογία, γιατί παίζει ρόλο και σε τι ηλικία άνθρωπος είσαι, έτσι. Δεν έχουμε κάτι με τις ηλικίες. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είναι δεκτοί. Αλλά μπορεί να μην το έχεις πολύ με τους υπολογιστές, με το κινητό, με το τάμπλετ, με το οτιδήποτε. Και είναι λογικό. Τι κάνεις? Αν το έχεις όμως, τι κάνεις? Για να μην περιμένεις το τηλέφωνο, έτσι, επειδή η νέα γενιά είναι και πιο πολύ των μηνυμάτων, επικοινωνείς μέσω live chat. 24 ώρες 24ωρο, το είπαμε αυτό. Live και chat. Θα το... Εννοείται, live chat, συνομιλείς. Στέλνεις, απαντάνε. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Σμύρ, να επανέλθω λίγο σε εσάς. Θέλω να μου πείτε, έτσι να αλλάξουμε ένα θέμα. Ένα ταξίδι με τον ΠΑΟΚ που κάνατε, μια ωραία εκδρομή, μια γλυκιά ανάμνηση να σας έχει αφήσει, ένα ωραίο στιγμιότυπο, κάτι, τόσες και τόσες εκδρομές έχετε κάνει. Μιλάς, φίλε μου, όταν για ευρωπαϊκό ματς. Οτιδήποτε, οτιδήποτε θέλω να σου πω. Αλλά καλό θα ήταν που είναι ευρωπαϊκό, γιατί ο ΠΑΟΚ ξέρει πολύ καλά κι εσύ ότι έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες σε ματς της Ευρώπης. Έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες. Ποιος δεν θυμάται το ΠΑΟΚ Μπάγερν 0-0, την ισοπαλία μέσα στο Μόναχο. Μετά στη συνέχεια στη διαδικασία το πέναλτι. Καταφέραμε να χάσουμε όταν ο Δαμανάκης δεν σκόραρε και αστόχησε το πέναλτι το τελευταίο ο Μαλιούφας. Και ποια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία τότε της ομάδος? Ήταν ο ξέφευνος πανηγυρισμός των οπαδών της Μπάγερν με τερματοφύλακα, αν θυμάστε όλοι, το Ζαν Μαρί Πφαφ. Επειδή τι, απέκλεισαν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν τότε η εποχή. Είχαμε περάσει τη δεκαετία του 70 που χάθηκαν τόσα και τόσα πρωταθλήματα εντελώς άδοξα, αλλά ποτέ δεν κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ γιγαντωνόταν μέρα με τη μέρα, όλο ένα και γινόταν πιο πάνω, όλο ένα και πιο πάνω πήγαινε. Ένα μάτσο άλλο μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, αναμφίβολα κύριε Ντέλλα, δεν ήταν και το ΠΑΟΚ Άρσεναλ. ΠΑΟΚ Άρσεναλ. Ζήσεις Βρίζες. Δεν τελειώσα, πρέπει να ξεχνάμε όμως αυτό ότι όλη τη δόξα την παίρνει ο Τζίσο Βρίζα στον κόλ που έκανε μέσα στο Χάιντ. Τώρα κανείς δεν θυμάται τι έγινε στην Τούμπα. Βεβαίως, αυτό για να φτάσουμε στο 1-1 του Τζίσο Βρίζα. Με τον κόλ Φραντζέσκο από παλιά, κύριε Σμύρ. Παλιά του Ζαφυρίου. Μπράβο, κύριε Σμύρ. Που τον κυνηγούσε όλο ο κόλμα. Έτσι ακριβώς. Τον οποίο Αχιλέα Ζαφυρίου είχε πει τότε ο προπονητής μας και θα αναφερθούμε λίγο σε αυτόν τον προπονητή, ο οποίος τόσους και τόσους έχει διχάσει. Και μιλάω για τον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Τον οποίο τον εκτιμούσε πάρα πολύ ποδοσφαιρικά τον Αχιλέα του Ζαφυρίου, όμως είχε ένα τεράστιο μειονέκτημα. Σαν αμυντικό χαφ δεν έπαιρνε γκολ από αυτόν. Γιατί ένας προπονητής θέλει από το αμυντικό του χαφ να παίρνει 4, 5, 6 γκολ τη χρονιά. Ο Αχιλέας του Ζαφυρίου όμως ήταν σταθερός στο 0. Και τον είχε πει τότε, χαρακτηριστικά θυμάμαι και με το είχα μεταφέρει συμπαίκτες, ότι ρε Αχιλέα, ένα παπούτσι να αφήσω μόνο του μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα χτυπήσει μπάλα πάνω στο παπούτσι και θα μπει. Ο Αχιλλέας δεν άφησε ούτε το παπούτσι. Εντάξει, ο Άγγελος θέλει και άλλα πράγματα. Είσαι κουρεμένος, είσαι ξυρισμένος. Ναι, θέλω να μου πεις λίγο την άποψη σου. Δεν θέλω. Όχι, δεν είναι σωστό. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Όχι, θα πεις. Είναι άνθρωπος του ΠΑΟΚ, έχει γράψει ιστορία. Δεν θέλω. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό να πεις. Δεν θέλω να το προπονητικά. Εντάξει. Μάλιστα. Κύριε Ισμύρ, εσείς θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το σημερινό προπονητή του ΠΑΟΚ, για τον κύριο Λουτσέσκου. Καλύπτει τις προσδοκίες σας? Θεωρείτε ότι είναι όπως πρέπει? Ο κύριος Λουτσέσκου, του βγάζω το καπέλο. Διότι. Υποκλίνεστε. Υποκλίνομαι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει μαθήματα προπονητικής. Έχει μια ομάδα, έχει ένα ΠΑΟΚ βασικά, ο οποίος τέτοιο υλικό δεν είχε ποτέ στην ιστορία του. Έχει σχεδόν 22, 23, 24 εισάξιους παίχτες. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς. Έχει καλά σύμβολο. Αποδυτήρια. Έχει πολύ καλά αποδυτήρια. Τα πηγαίνουν καλά και οι παίχτες μεταξύ τους και αυτός με τους παίχτες. Και. Από ό,τι έχω διαβάσει. Ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Και από ό,τι έχω διαβάσει, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ναι. Το ένα μετά το ακόμα άλλο. Ακόμα και του Λες Άνων. Ναι, τη δεκαετία του 70. Έχει καταρρύψει το ρεκόρ σε επίπεδο νίκης. Ναι. Πολύ καλός προπονητής, σοβαρός προπονητής.
Λίγο να προσέξει τι δηλώσει του μα, Γιώργο. Όπω δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, κύριε Βιτέλα, εκφραστείτε ελεύθερα. Ποιε δηλώσει του δηλαδή αυτέ. Πρέπει να προσεγγίζει μια μεγάλη ομάδα, φυσικά όπω το είπε και ο Γιώργο, έχει το καλύτερο υλικό όλων των εποχών. Φυσικά, κύριε, δεν θέλω να ξεχνάτε. Δεν θέλουμε γκρίνια αυτό. Βασική μου αυλή, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έκανε μια μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή δαπανώντας το εξωφρενικό ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα και για τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω γκρίνια, αυτό λέω εγώ. Δεν θέλω γκρίνια από τον προπονητή μου. Βαρέθηκα αυτά. Θέλω να κοιτάμε πάντα μπροστά. Πώς θα γίνει δηλαδή. Άλλοι προπονητές τι να πούν που περάσαν τον ΠΑΟΚ, που ήταν απλήρωτοι παίκτες, αποχές, κυνηγητά. Τι να πούν αυτοί. Εμείς στο παρελθόν λέμε λύθη στο παρελθόν. Το κυριότερο, το Α και το Ω σε μια ομάδα είναι να έχει μια πολύ σωστή σειρά, να έχει οικονομική ρευστότητα και άνεση, την οποία μας την παρέχει άνετα ο πρόεδρος μας, για τον οποίο φυσικά θέλω τη γνώμη σας, φυσικά θέλω και την γενικότερα για την οικογένεια. Κύριε Σμύρ, για τον Ιβάν το Σαββίδη, μερικά λόγια. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει εμείς οι παοξίδες όλοι να τον έχουμε σαν Θεό, στην κυριολεξία. Εγώ πιστεύω ότι το σαν είναι περιττό. Ναι, τον έχουμε σαν Θεό, εγώ τον έχω προσωπικά. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι για τον Σαββίδη ότι εμείς δεν είμαστε τηλεκαθιθνόμενοι όπως είναι του Ολυμπιακού. Οι οποίοι έχασε μένα από τον ΠΑΟΚ προχθές και χειροκροτούσαν πράγματα τα οποία τα κάναμε σε άλλες εποχές και εμείς. Δεν κοιτούσαμε τα λάθη. Του θυμάμαι όμως αυτό το προχθεσινό που κάναν. Ότι ας κοιτάξουν τα λάθη τους που πήραν έναν παππού του Ρέ και πανηγυρίζουν όπως κάναμε σε άλλες εποχές και εμείς με Μπερμπάτοφ και νομίζαμε κτλ. Κτλ. Εμείς πλέον είμαστε σε άλλο επίπεδο και σαν ομάδα. Και πιστεύω ότι οι φίλαθλοι μας έχουν αλλάξει επίπεδο. Έχουμε με το Σαββίδη, αλλά δεν σταματούμε να του κάνουμε κριτική. Έχει αυτό το θετικό έχει ο ΠΑΟΚ. Και πιστεύω με. Εκτός του καλού, το καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Και το όραμα του Σαββίδη είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ούτε εμείς οι ίδιοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι και είναι ένας πρόεδρος που δεν έχει οροφή. Και έχουμε και μια παρακαταθήκη μας αφήνει, το γιο του που έρχεται από πίσω. Ακριβώς εκεί ήθελα να εστιάσω. Πολύ σωστά συνεχίσατε τη ροή των λόγων του κυρίου Σμύρ, κύριε Ντέλλα, και λέτε ότι. Λέω, η συνέχεια του Σαββίδη, ο γιος, πιστεύω αυτό το παιδί, έχει να δώσει πολλά στον ΠΑΟΚ. Φυσικά λίγο τον παρορμητισμό του λίγο να προσέξει. Εντάξει, όσο. Σιγά-σιγά θα πρέπει να περιοριστούν αυτά. Και να τονίσουμε, γιατί δεν είναι για να θεοποιούμε. Δεν χρειάζεται να θεοποιούμε ούτε το Σαββίδη. Το θέμα ότι πρέπει και αυτό όμως να προσέξει γύρω το τι γίνεται. Πρέπει κάπου. Την αυλή του θεωρείτε. Από την αυλή. Ποιος συνεργάζεται αυτό. Πρέπει ο ΠΑΟΚ πλέον να αποκτήσει ανθρώπους επαγγελματίες δίπλα του. Να ξέρουν τι θέλουν. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται λάθη που γίνονται κάθε χρόνο. Είτε με μεταγραφές λέγονται αυτές, είτε. Ξέρεις πολύ καλά ότι η άποψή μου ότι θέλω εγώ πλέον ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα κορμό από Έλληνες παίκτες από τη στιγμή που έχει βγάλει τόσα ταλέντα. Και το ανέφερε και πριν για τον Γιαννούλη, πήγε εθνική και δεν είναι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και κάθε χρόνο πλαισιώνεται με ένα-δύο παίκτες ξένους που θα κάνουν τη διαφορά. Αφού υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αυτό δεν μπορώ. Βαρέθηκα απλά να βλέπω. Φέρε εκείνο, φέρε και τον άλλον. Φτάνει. Εμείς όμως πρέπει να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας και να πούμε ότι όλα αυτά είναι κριτική με στόχο και γνώμονα έναν το τέλος του Μαΐου αυτού να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα που πέρσι μας το κάνανε τέτοια μεγάλη ληστεία κανονική. Μπήκανε και μας πήραν το πρωτάθλημα μέσα από τις τσέπες. Αν ήταν πορτοφόλι, θα λέγαμε ούτε ο Αρσέν Λουπέν τέτοια ληστεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί είπαμε άτομα που ξεχνά την ιστορία τους δεν έχουν και μέλλον μετά. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Είμαστε λίγο κοντά σας. Επιστρέψαμε λοιπόν με το τραγούδι που μόλις ακούσατε όλοι. Ήταν το Βόλτα στο Θεό και με την Ειρήνη την Παπαθανασίου. Μια κοπέλα με πολύ δυνατή φωνή, με πολύ δυνατό χαρακτήρα και με πολύ μεγάλη δύναμη και πολλές φιλοδοξίες για να ανέβει τα σκαλιά προς τη δόξα. Λοιπόν, Ειρήνη μας, στη Λάρισα, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ τα νυχτερινά μαγαζιά και η παλιά διασκέδαση, εσύ τώρα εκεί πηγαίνεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο, έτσι Παρασκευή δεν είναι? Παρασκευή και Σάββατο, ναι, Γιώργο. Πώς είναι ο κόσμος εκεί, τι γίνεται, έρχεται, διασκεδάζει, έχουν όρεξη? Γενικά πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν θα σταματήσει να βγαίνει στα μπουζούκια πρώτον. Αλλά σίγουρα η νύχτα έχει πέσει, σίγουρα τις Παρασκευές είναι πιο light τα πράγματα. Σάββατο σκάει το μαγαζί, είναι ωραία. Λουλουδάκια υπάρχουν ή ούτε κοτσάνι? Εντάξει, έχει κοτσανάκια. Κοτσανάκια. Κοτσανάκια, έχει κάτι μικρά εκεί. Μικρά light. Αλλά μας ανοίγουν ξαμπάνιες, μην νομίζεις. Α, μπράβο. Ναι, κάτι... Κύριοι της Λάρισσας, μην τα μαζεύετε τα λεφτά. Πετάχτε τα. Πετάχτε τα, γιατί είπαμε, σάβανα δεν έχουνε, τα σάβανα τσέπες δεν έχουν. Ζήστε τη ζωή σας. Να δώσουμε και το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας. Ζούμε κάθε μέρα λοιπόν, βουφάμε το μεδούλι της ζωής. Διασκεδάζουμε. Και όταν δεν διασκεδάζουμε, δουλεύουμε και μετά μαζεύουμε τα χρήματα για να παίξουμε. Για να παίξουμε, είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Ορμάμε λοιπόν στην Goldbet
και βάζουμε από τα τόσα και τόσα που έχει οτιδήποτε. Θέλετε γκολ-γκολ, θέλετε άσο ημίχρονο διπλό τελικό, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Ό,τι θέλετε. Χθες ο κόσμος, πολλοί κόσμος, κύριε Ντέλλα, θυμάστε ποιο podcaster έλεγε πολλοί κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γιάννης Γιαγουγιάννης. Μπράβο σας, κερδίσατε καλό ρίζικο. Με το φεγγάρι. Με το αυτοκινητάκι. Ο Γιάννης ο Διακογιάννης, ο κορυφαίος όλων. Ναι, με το φεγγάρι. Έγινε... Έπαιζαν πάμε, ήταν γελίο το παιχνίδι, ασχολείται με το φεγγάρι, το λεβασίλεμα και τέτοια. Ναι. Όπως και ένας εκπληκτικός συγχωρεμένος πλέον podcaster ήταν ο λογοθέτης, κύριε Σμύρη, πιστεύω ότι το ζήσατε ο πολύ Γιάννης καλά. Λογοθέτης, ναι. Ο Γιάννης ο λογοθέτης. Ο Γιάννης ο λογοθέτης. Μπράβο, τον οποίο θυμάμαι ένα μικρό παιδάκι και όταν έλεγε. Παιχνίδια του ΠΑΟΚ συνήθως. Για πες ένα χαρακτηριστικό, Γιώργο, θυμάσαι που ήταν λίγο λογοθέτης. Έπαιζε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός παράδειγμα, το πω εγώ γιατί και εσύ τα ζούσες. Αλλά άσε να σε κλέψω λίγο τη δόξα σήμερα, γιατί αυτήν την εκπομπή βλέπω σε λίγο το Σταύρο να το φέρουμε για αλλαγές σας. Γιατί είστε ισοπεδωτικοί και αυτό το δίνουν και τα μηνύματα τα πολλαπλά που έρχονται. Έλεγε λοιπόν ο λογοθέτης ένα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο ραδιόφωνο. Το αναμετέδιδε όταν είχε την μπάλα ο ΠΑΟΚ, ήταν ο μεγάλος ΠΑΟΚ του Κούδα, του Σαράφη, του Παρίδη, του Ασλανίδη. Έλεγε Κούδα, θέλει να περάσει, περνάει, εκπληκτική ενέργεια, δίνει την μπάλα στον Τεζανίδη. Μόλις έκοβα την μπάλα υπέκτησε στο Ολυμπιακό, έλεγε ωραίο και εγώ σήμερα στην Τούμπα. 35.000 θεατές και 40 έχουν κατακλείσει το γήπεδο και να πάλι ο ΠΑΟΚ με την μπάλα. Ήταν καταπληκτικές στιγμές. Στιγμές απείρου κάλους, στιγμές που γιγάντωναν τον κάθε ΠΑΟΚτσι. Λοιπόν, κύριε Ντέλλα. Πάλι κύριε Ντέλλα. Τι κύριε Ντέλλα, δεν δίνετε εξετάσεις. Περνάτε άσχημα. Μα νομίζω ότι. Να πούμε στην αρχή χτες. Συγγνώμη, άκυρο το κύριε Ντέλλα. Είχε έρθει λίγο αγχωμένος. Έτρεμε νερά εδώ ιστορίες. Σήμερα τον βλέπω. Έχει μια άνεση με το μικρόφωνο. Επιθετικός. Είναι ο επιθετικός προβληματισμός της αιτίας. Γιατί δεν θα ξαναδοθεί ευκαιρία. Θα έρθει ο Κόρκας, πρέπει να τα πούμε μέσα σε μισή ώρα. Όχι, θα έρθει ο Κόρκας, εδώ θα είστε. Θα κάνετε τα ρεπό. Δεν ξέρω τώρα δίνετε εξετάσεις. Τις οποίες έχετε περάσει με φοβερή επιτυχία. Ναι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι συγκλονιστικό. Μην νομίζεις ότι θα λύσεις κανένα πρόβλημα. Μια ιστορική ερώτηση. Ιστορική. Ναι. Α, πάω να σε κάνω μια ιστορική απλή ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποιος έγραψε τους 7 επιθήβες. Δεν ξέρω. Να πω εσχύλος έτσι. Multiple choice. Multiple choice. Είναι ένας από τους μεγάλους τραγικούς. Ποιοι ήταν οι τρεις μεγάλοι τραγικοί τραγικοί. Αυτό το ξέρω. Ευρυπίδη, Σοφοκλής. Ναι. Ο Αριστοφάνης ήταν αγαπημένος. Σταμάτα. Και ο Εσχύλος, ναι, ναι. Αφού τον είπες. Ναι, και ο Αριστοφάνης. Ο νεότερος όλων ποιος ήταν. Από αυτούς τους τρεις. Ο Εσχύλος. Ευρυπίδης. Ναι. Ευχαριστώ. Ο οποίος παρουσίαζε τα γεγονότα όπως ακριβώς ήταν. Ήταν πολύ ρεαλιστής. Ούτε όπως ήταν παλιά, ούτε όπως θα ήταν. Να κλείσουμε όμως την παρένθεση γιατί ο κόσμος θέλει να διψάει να ακούει ποδοσφαιρικά. Γιατί αν συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Ευρυπίδη, τον Σοφοκλή και τον Εσχύλο. Θα φάνε κάτι αλλαγές. Κινεζογαλλικές τα ραδιόφωνα ολονών και τα ίντερνετ τους. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα, γιατί βλέπω ότι θέλετε να δώσετε χαιρετίσματα στο γνωστό καφέ Le Pantelé, στο οποίο εκεί σαφώς ξέρω ότι εκατοντάδες θαμώνες κάθε μέρα απολαμβάνουν τα εκλεκτά εδέσματα, πίνουν τον καφέ τους, περνάνε στιγμές μαγικές. Και στην Ιφούλα μου, θέλω να στείλω χαιρετίσματα που με στηρίζει. Ενώ ο γιος μου το παρτάλι κοιμάται και δεν με ακούει, η Ιφούλα μου σηκώνεται και να με ακούει. Δεν εννοεί αυτό, δεν εννοείς αυτό παρτάλι. Όχι, το λατρεύω ξεφούλικα. Να ξέρετε ότι η πισίνα στο Le Pantelé δεν λειτουργεί για σήμερα και για μερικές μέρες έχει εργασίες. Για δύο μέρες μόνο. Για δύο μέρες. Εσείς κύριε Σμύρη που συχνάζετε στο Le Pantelé και το ξέρετε τόσα χρόνια. Έτσι. Αυτή η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ πιστεύετε ότι είναι με ανιδιοτέλεια, δηλαδή δεν προσδοκά κάτι ή είναι ιδιοτελής, ψάχνει κάτι να κερδίσει από τον ΠΑΟΚ ο κύριος Ντέλλας? Ανιδιοτελής, ο Παντέλλας είναι γεννημένος ΠΑΟΞής, αν και μέχρι 9 χρόνων φορούσε τη φανέλα του Βασίλη Κωνσταντίνου, τερματοφύλακα. Εντάξει, δεν είχαν πολλές πλήρες. Και εσύ έλεγες ότι έχεις βάλει 1000 γκολ στην καριέρα, όπως και ο Πελέ που έβαλε στην Αμερική. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τρομερό δίλημα, λένε οι άλλοι, αυτό το δίπολο, τρίπολο μεταξύ Μαραντόνα. Θέλω την άποψή σας, κύριε Σμύρη, σύσσερα, μεταξύ Μαραντόνα, Πελέ και Μέση. Ποια είναι η άποψή σας? Είναι χιλιάδες συζητήσεις έχουν γίνει γι' αυτό. Ηλικιακά, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από τον Παντελεμίδη, έχω δει τον Πελέ πολλές περισσότερες φορές. Για μένα. Ανάμεσα στους τρεις, θέλω να είσαι συγκεκριμένος. Και οι τρεις είναι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές. Όχι, όχι, όχι. Αυτές είναι, είναι απαντήσεις με διπλωματία. Εδώ δεν θέλουμε διπλωματία. Δεν θέλουμε κάθετη να είσαι. Είναι καλύτερος αυτός για μένα. Εγώ επειδή συμπαθώ και είμαι και Βραζιλία, λέω Πελέ. Ο Πελέ ανάμεσα στους τρεις. Για μένα είναι ο Πελέ. Κύριε Ντέλλα. Άκουσε, Γιώργο. Αυτό που λέτε τον έχει δει τον Πελέ. Ναι. Γιώργο, το ψήφισα πολύ. Θα καταλήγω να μα συλλάβουν. Σαν το σχολείο είναι εδώ. Τον Πελέ. Κύριε, να πω κάτι. Γιώργο, τον Πελέ. Γιώργο, πάλι. Γιώργο, τι έκανε. Περάστε. Αποβολή. Πού τον έχει δει τον Πελέ, να σου πω.
Πού τον έχει δει τον Μπελέ? Στην απόδραση των 11, μόνο εκεί το έχει, στο έργο. Στο έργο. Ναι, εκεί τον έχει. Που έκανε ψαλίδια. Που έκανε ψαλίδια. Η συζήτηση ισοπεδώνεται και δεν το θέλω αυτό. Θέλω το επίπεδο να κάνω. Για που έκανε ψαλίδια. Που έκανε ψαλίδια. Δεν έβαλε τον κόσμο τελευταίο στον αγώνα. Με τον Σιλβέστερ Σταλόνι τερματοφύλακα. Και πώς ο Αρντίλες νομίζω έκανε την ομάδα. Ο Αρντίλες, ναι. Και που πήγε μπάλα στον Μπελέ και τη σήκωσε και έκανε τσιλικάκια. Ναι. Θυμάσαι, μπάλα έφτανε πάνω από το κεφάλι του. Που εσύ με πορτοκάλι, εσύ και το δηλώνω εδώ και με στοίχημα όποιο θέλει, μπορεί να κάνει 100 τσιλικάκια και πάνω με πορτοκάλι. Ο φίλο μου όταν. Και ο Πελέ έκανε 5 τσιλικάκια και η μπάλα πήγαινε πάνω από το κεφάλι. Ποιο Πελέ? Οι παίκτε που περάσαν αυτό το πλανήτη είναι 3. Μέση. Κατά την άποψή σας, κύριε Τέμπρο. Και αυτό που ξέρω από μπάλα. Μέση, Ντιέγκο. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Και ο Ρονάλντο. Ποιος Ρονάλντο όμως? Το φαινόμενο. Ο Βραζιλιάνος. Αυτό. Αυτή. Εκπληκτικό σεντερφόρ. Τέλειος. 30 φορές μπορεί να πέρασει τον τερματοφύλακα και να έβαλε γκολ στην καριέρα. Ναι. Και ο οποίος είχε κάνει και μία δήλωση η οποία ήταν, χαρακτηριζόταν από απόλυτο ανδρισμό. Έπαιζε στο Μουντιάλ του 2002 και είχε απευθυνθεί προς τους απανταχούς τζογαδόρους και λέει: παίξτε με ότι θα βγω πρώτο σκόρερ. Πολύ ερχόταν από τραυματισμό. Ναι. Και φυσικά βγήκε πρώτο σκόρερ. Και λέει: τι να σας κάνω. Εμείς την ευκαιρία σας τη δίνουμε. Αν εσείς δεν ξέρετε να την παίρνετε, δεν φταίμε εμείς. Σοφία, η Γκολμπέτ δίνει ευκαιρίες καθημερινά. Καθημερινά. Προσφορές είπαμε για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες καθημερινά. Μπόνους πρώτη κατάθεση, στοίχημα και καζίνο φυσικά. Πριν παρολί, έτσι γιατί και να. Κερδίσεις, σου δίνει και κάτι παραπάνω, βρε παιδί μου. Έτσι. Cash-out, μερικό και ολικό. Είχαμε εξηγήσει κάποτε στις αρχές της εκπομπής τι είναι το μερικό. Δηλαδή, θες να παίξεις κάτι, αλλά μετά διαβάζεις και λες, δεν είμαι σίγουρος αν θα βγει. Έχεις βάλει, υποθέσουμε, 25 ευρώ και τα λεφτά. Έχεις βρει τα πιθανά αποτελέσματα. Μα, στο τελικό πληρώνεις 120 και σε λέει, πάρε 60 ευρώ να φύγεις. Cash-out. Ναι, το μερικό. Αλλά αυτό είναι, το μερικό. Που παίρνεις πάλι ένα ποσό, αλλά το δελτίο του σου συνεχίζει να είναι τρέχον όμως. Οπότε και να το κερδίσεις, βγαίνεις διπλά κερδισμένος σε αυτή την περίπτωση. Πολύ ωραία περίπτωση. Και αν χάσεις, χάνεις λιγότερα. Ακριβώς. Και αν χάσεις, χάνεις λιγότερα. Ακριβώς. Θέλω λίγο στοιχηματικά να μιλήσουμε με εσάς, κύριε Ντέλα. Ας υποθέσουμε ότι είστε οικονομικά ανεξάρτητος και έχετε τη δυνατότητα να παίζετε μεγάλα χρηματικά ποσά στο στοίχημα. Μεγάλα. Ναι. Τι θα επιλέγατε, μία διάδα, μία τριάδα, ένα μονό και τι ποσοστά? Πάντα δηλαδή να δείξουμε στον κόσμο τι να σκέφτεται, πώς να σκέφτεται. Κέρδισε κάποιος αδελφάκι μου σήμερα και έχει 5.000 για πέταμα. Πώς να κινηθεί, να πάει στο λευκοπήγο και να τα πετάξει? Πάντα παίζει μονό μάτς. Εκτός αν πιστεύεις σε δύο ομάδες που παίζουν την ίδια ώρα και αναγκαστικά τις παίζει. Εγώ θέλω να λες για σένα, η γνώμη σου έχεις 5.000 ευρώ για πέταμα. Ναι. Έτσι, για πέταμα, χωρίς κανένα εισαγωγικό. Θα πήγαινα να τα φάω στην Ειρήνη στα μπουζούκια. Να περάσει καλά. Δεν θα έπαιζες δηλαδή στοίχημα καθόλου. Θα τα έκανες όλα κοτσάνια και λουλούδια. Ναι, εξήγησε τι λες κοτσάνια. Τα κοτσανάκια για πάρτι μου. Τα κοτσανάκια. Η Ειρήνη χαμογελά και θέλει να μην παίζει ο κόσμος στοίχημα και να βαμβάνει τα μπουζουκάκια. Ο Ισμήνα το μεταξύ έχει ξαπλώσει. Έχει παρατήσει το μικρόφωνο. Μπορείτε να έρχεστε να πετάτε τα κοτσανάκια σε εμάς και να αφήνετε την ευκαιρία σε εμάς να παίζουμε τις διαδούλες και τις τριαδούλες που πιστεύουμε, γιατί δεν παίζουμε μόνο μονά αποδεκτά στην Γκολμπετ. Έτσι. Εγώ συμπλέω με την άποψη, έπεσε το μικρόφωνο τη Ειρήνη, ότι η διάδα είναι το μυστικό, γιατί έχει και πάρα πολύ καλή απόδοση και τα χρήματα είναι περιορισμένα. Όταν ο στόχος σου είναι ένα πολύ καλό μεροκάματο, έτσι παίζεις διάδα. Ακολουθήστε με τυφλά. Και σας μιλάει ο απόλυτα κατεστραμμένος από το χώρο του τζόγου. Άρα μην τον ακούτε. Εντάξει, δεν τέλειω. Είναι δάσκαλος. Ακούμε δάσκαλο. Δάσκαλος είναι, αλλά. Ένας δάσκαλος έχει και επιτυχίες, έχει και αποτυχίες. Και πάντα στην αποτυχία κοιτάμε μπροστά. Έτσι. Καθόμαστε μπροστά στις σφαίρες. Είναι μάθημα. Έτσι. Η αποτυχία. Μάθημα, πηγαίνουμε μπροστά. Μαθαίνεις τι έκανα λάθος για να μην το κάνω στο επόμενο. Έτσι είναι. Και η τρέλα ποια είναι, χθες, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα με ρωτήσει για ένα μάτσα από χθες, δεν έχω άποψη. Γιατί αναγκαστικά, εξαιτίας του όδων, είχαμε τα μάτσα, είχαμε λεπτό προς λεπτό. Και δεν μπορεί να έχει άποψη ποδοσφαιρική. Γιατί τα έχει παίξει όλο ο κύριος Όδων. Αφού γίνεται πόλεμος. Δεν υπήρχε κάτι να παίξει. Δεν το αγαπάμε. Και πρέπει να ενημερώνουμε και ταυτόχρονα, γιατί γεννόμαστε αποδέκτες από κάθε έναν τι γίνεται, πώς το βλέπει, θα βάλουμε αυτά, να βάλουμε τα άλλα. Και σε τέτοια περίπτωση πρέπει να έχουμε γνώση σφαιρική. Μπήκαν χθες πάρα πολύ ωραία γκολ σε πολλά ωραία σε γήπεδα. Ήταν πολύ καλά τα μάτς. Πώς μετά εγώ κάτσα και τα είδα αναλυτικά. Να έχω άποψη. Έχουμε αποκρυσταλώσει συγκεκριμένη άποψη. Ο κύριος Ντέλας, κυρίες και κύριοι, δεν έχετε τώρα εσείς μπροστά σας φυσικά εικόνα. Εικόνα.
Έχει φορέσει και τα ακουστικά. Πλέον είναι μια ανάσα από το να μας διώξει όλους από το στούντιο. Επαγγελματίας κανονικός. Επαγγελματίας, να μην αφήσει ούτε το φίλο το Ζαγόρα στην επόμενη εκπομπή. Γιατί τον βλέπω μπήκε μέσα στο πετσί του και από χομπίστας δημοσιογράφος, παύλα πανελίστας, μάλλον θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ισμύρ που είναι με την Ειρήνη, λοιπόν. Έχει φύγει. Τα βλέπεις, τα βλέπεις. Κύριε Ισμύρ. Παρακαλώ. Εσείς στον ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι, στον οποίο εγώ θεωρώ ότι είχατε θέση και τζάμπα δεν έχετε, τζάμπα δεν καταφέρατε να είστε πρωταγωνιστής. Πρωταγωνιστής. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες με τους οποίους γελάτε, περνάτε καλά, ευχάριστα, από τους παλιούς. Ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει για εσάς? Νούμερο ένα θεωρώ το Λογοθετήδη. Α, το πολύ παλιό το Λογοθετήδη. Υπέροχος ηθοποιός, υπέροχος. Και λίγο πιο πρόσφατα, να περάσουμε λίγο τις δεκαετίες μετά το 60 και το 70. Το Χατζηχρήστο σε ορισμένα έργα όπως ο Ζήκος και τα λοιπά. Το της Κακομοίρας, ε. Της Κακομοίρας. Κόμβος. Έργο, κόμβος, κόμβο. Ορισμένα, ξέρετε, είναι ο Φέρμας του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Φέρμας. Εξήγησε, Γιώργο, τι ήταν ο Φέρμας, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Ακούνε και κοσάριδες. Κοίταξε, ο Φέρμας πάντα βασικά έπαιζε δευτεροτρίτους ρόλους. Ναι. Αλλά το θεωρώ ένα μεγαλύτερο κόμβο. Από τα μπαράκια, από δεν τα ταβέρνα. Ναι. Σε πολλές, σε πάρα πολλές ταινίες. Ναι. Ναι. Πάντα όλο μαγαζιά είχε, ξέρεις, μπουζουξίδικα. Ναι, 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 ναι. Ειδικά στο το δολάριο, πώς λέγεται το λεγόμενο. Το δολάριο. Που, είναι, που ψάχνει να βρει γυναίκες για να έρθουν και θα έρθει ο στόλο και ψάχνει να βρει γυναίκες για να έρθουν να δουλεύει. Και πάει ο μάνατζερ, δηλαδή ο Λούμπος Μίχελ τη εποχή, και είναι ο Μουστάκας. Είναι ο Μουστάκας και πρέπει να του φέρει γυναίκες. Και του προτείνει γυναίκες για το μαγαζί να δουλεύει. Και του λέω, Φέρμα, τι έχεις τώρα από γυναίκες. Με στη μαγιά, με το, ναι, κουστούμι, ναι, με το κομπολόιτο. Άνδριο, ναι, ο Μουστάκας ήταν λίγο κουνιστός αυτό το έργο, λόγω ήταν Ανδρή κιόλας. Του βγάζει μία, ρε, του άρεσε του Φέρμα. Του λέει, αυτή καλή είναι, πόσα θέλει, του λέει, Ανδρή, του λέει. Λέει, αυτή κύριε Σταύρο, πώς το λένε, θέλει 15 ευρώ και 2 ευρώ για το ταξί να την πιάνει στο ξενοδοχείο. Και τι απαντάει ο Φέρμας, δε σφάξανε, ρε, Ανδρή, πώς το λέγεται. Ναι, έτσι πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις με τους παίκτες, κατάλαβες. Και τη βλέπει τη φωτογραφία αυτό και λέει: είναι ωραία πολύ. Εδώ πού είναι σε αυτή τη φωτογραφία? Και λέει ο Ανδρή: λέει, είναι στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, στην Κωνσταντινούπολη είναι, αλλά είναι πρώτη αλώσιο ή μετά τη αλώσιο. Να ξέρουμε και τι αγοράζουμε. Όχι, εγώ είμαι στο σακί. Θέλω, μας ήταν μόνο ατάκες, εντάξει. Μάγκας. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην τροπή των απανταχού ταξιτζίδων της Θεσσαλονίκης. Και όλοι ξέρετε ότι αναφερόμαστε στο γνωστό Κίμωνα. Άσε κάτω του ταξί, ρε. Σήμερα έπρεπε να δουλέψει. Σήμερα έχουν απεργία τα λεωφορεία. Ναι, και έχει κάνει δήλωση. 24 ώρη κιόλας, έτσι. Και έχει κάνει δήλωση ότι θα δουλέψει άρρωστα, χωρίς σταματημό. Χωρίς σταματημό, ναι. Έτσι. Και τις 24 ώρες. Όχι, τώρα μην το χοντρένεις. Φαντάσου έναν άνθρωπο, Σοφία, ο οποίος στα 32 του έχει κανένα ένσημο, ακριβώς. Κατάλαβε τώρα τα για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Ναι. Ο Κίμων είναι αυτός, είναι ο παδός της άποψης, γιατί να μην παίρνουμε σύνταξη πρώτα μέχρι τα 60 και μετά σιγά σιγά να δουλέψουμε. Μπράβο του. Αν μπορέσει είναι και το κάνει αυτό, θα είναι έτσι μια εξαίρεση στον κανόνα, γιατί όχι. Ωραία. Επειδή τώρα εμάς ξεκινήσαμε και πεινάμε, έχουμε μια ένταση έτσι σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Γιώργο, θέλω να επανέλθουμε λίγο, γιατί έχουμε χρόνο ακόμη. Έχουμε. Στον ΠΑΟΚ μας, στον ΠΑΟΚ λοιπόν της καρδιάς μας, έτσι. Το σύστημα του ΠΑΟΚ, θα πιστεύετε ότι με δύο επιθετικούς ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει μέσα στην Τούμπα με δύο? Όχι μόνο με τον Πρίγιοβιτς μπροστά. Δηλαδή ένα Πρίγιοβιτς Καρέλης είναι εφικτό. Χωρίς Πρίγιοβιτς δεν γίνεται δηλαδή? Με ΑΚΠΟΜ και Καρέλη. Ναι, μιλάς για ένα ποδοσφαιριστή σταθερά, τον ΑΚΠΟΜ, ο οποίος ακόμα δεν τον έχουμε δει. Αν εσείς πηγαίνετε στις προπονήσεις και έχετε καταλάβει ότι είναι τόσο καλός που αδικείται, πέστε μας αυτό να ξέρουμε. Είναι άποψη. Να την κρατήσουμε. Τέλος πάντων, μακάρι ο ΑΚΠΟΜ να θέλει 10 Πρίγιοβιτς. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν είμαστε ποτέ με τα πρόσωπα. Είμαστε με την ομάδα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάς και δεν πρέπει να βλέπεις να εθελοτυφλείς όταν ο Πρίγιοβιτς έχει σπάσει τα κοντέρ σαν σεντερφόρ της ομάδος. Είναι αριθμοί. Εντάξει, εγώ την άποψή μου λέω κι εγώ. Δεν μου αρέσει σαν σεντερφόρ. Πώς θα γίνει, τι να κάνω? Τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ, να κάτι διατώσει. Άλλο τώρα, αφού μιλάς για παίκτες, εγώ θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο και πιστεύω θα συμφωνείς. Στο θέμα του Πέλκα. Δηλαδή ότι πρέπει επιτέλους το παιδί, ένα μεγάλο ταλέντο, πρέπει να. Δεν είναι ταλέντο πλέον στα 24. Αυτό ακριβώς, δεν να είναι πω. Ταλέντο. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος. Ότι πλέον φόρεσε πρώτα απ' όλα το περιβραχιόνι έχει φορέσει. Ωραία. Που το φόρεσε ο Κούδας, ο Καρτάζος και αυτοί. Πλέον το να πηγαίνει να ανεβαίνει πάνω στα κάγκελα και να πανηγυρίζει επειδή έβαλε ένα μπέναλτι με τον Άρη, εμένα δεν μου άρεσαν αυτά τα πράγματα. Και στου παλιού υπόξει. Δεν τρώμε τον παπά αυτόν. Εντάξει. Πρέπει σε κάποια φάση να πάρει τις πλάτες στην ομάδα του, να δείξει ότι είναι ολοκληρωμένος παίκτης. Αυτό θέλω από αυτόν τον παίκτη. Γιατί έχει να δώσει. Εντάξει. Άστο, Πρίγιοβιτς, άστο.
Κύριε Σμύρη, εσείς. Τι έχουμε μάθει σήμερα, βάζουμε γκολ με τον Άρη με πέναλτι και δεν πανηγυρίζουμε. Ναι, όχι, δεν είπε. Είναι απογορευτικό. Δεν είπε αυτό. Όχι, όχι, δεν θέλω να φτάνουμε στο άλλο άκρο, γιατί επειδή βλέπω λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής να υπάρχουν εντάσεις, θέλω λίγο να σας προφυλάξω. Γιατί βλέπω να έρχεται η ένταση, είναι θέμα χρόνου και θα μπει και η βία στη ζωή μας. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι καλό να μην έχουμε ποδοσφαιρικές αιμονές. Το να δίνουμε ένας παίχτης ο οποίος είναι άνθρωπος, δεν είναι ρομπότ, δεν μπορεί να παίζει κάθε Κυριακή το ίδιο, να έχει την ίδια απόδοση. Βεβαίως. Εκτός αν θέλουμε. Για να περνάμε την ώρα μας, να σχολιάζουμε και να λέμε ο Πέλκας είναι έτσι. Σε αυτό μπορεί να έχεις δίκιο, Γιώργο, γιατί πρέπει να το προστατεύσεις και ο προπονητής. Ο Πρίγιοβιτς είναι έτσι. Όταν ο Πρίγιοβιτς, τα είπαμε και χθες, είναι ο πρώτος σκόρερ. Όχι, όχι, δεν θα επαναληφθούμε σε αυτό το κομμάτι. Όχι, όχι. Είμαστε μια χαρά στο κομμάτι αυτό. Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν είπες για το Περιβραχιόνιο, θέλω να μου πείτε, αν θυμάστε, yes. Ποια είναι η μεγαλύτερη ντροπή παοκτσή που φόρεσε το Περιβραχιόνιο. Είχαμε ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή για να σας βοηθήσω. Για να αναμοχλεύσετε λίγο τη μνήμη σας, ο οποίος έμεινε στην ομάδα 6 χρόνια. Η παρουσία του στην ομάδα στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία. Ήταν ο Στέφανος, ο Βοσκαρίδης, αν θυμάστε, ο οποίος φόρεσε και το Περιβραχιόνιο χωρίς τσίπα. Και δεν το έβγαλε να το αφήσει, να πει δεν το φοράω. Αφήστε με. Γιατί εκείνη τη μέρα ποιοι παίζανε, τα δεύτερα, πώς παίζανε. Όχι, παίζαμε και μάλιστα παίζαμε τον Άρη, το θυμάμαι σαν τώρα. Ο Στέφανος, ο Βοσκαρίδης και φόρεσε το Περιβραχιόνιο. Καλό παιδί μου. Το καλό παιδί είναι παγερά διάφορο, Γιώργο. Εμείς θέλουμε στην ομάδα πολύ κακά παιδιά με εξαιρετική σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν θα βγούμε μαζί το βράδυ έξω, ούτε θα βγούμε τις γυναίκες μας να ανταλλάξουμε απόψεις ή και άλλα πράγματα, αν είστε open mind. Καλά, και άλλοι φορέσαν τον περιοχείο τώρα, εντάξει. Αλλά η μεγάλη είναι αυτή, ο Κούδας, ο Σκαρτάδος, ο Ζαγοράκης, έτσι είναι. Φυσικά είναι, τι είναι δυνατόν. Λαγωνίδης. Ο Κωστάκης ο Λαγωνίδης. Αυτό το χαλίβδινο αμυντικό χαφ. Που πρόσφερε τα μέγιστα στην ομάδα επί μια οκταετία, πιστεύω. Ναι. Θεωρώ. Κάπου εκεί δεν ήταν. Ήταν 8 χρόνια. Ο Φραντζέσκος το φόρεσε ποτέ. Δεν θυμάμαι. Σίγουρα το φόρεσε. Το φόρεσε. Το σταμάλωνε. Φόρεσε. Εκείνη την εποχή. Άκη ήταν και ο Ζαγός. Και ο Μαραγκός το φόρεσε. Ναι. Ο Κώστας ο Φραντζέσκος σε έκανε πολλές φορές ευτυχισμένο, κύριε Ντέλα, με τα φάουλ του, με τις εκτελέσεις του γενικότερα. Κοίταξε, ο Κώστας Φραντζέσκος πόσα χρόνια έμεινε στον ΠΑΟΚ. Ναι, τρία. Τρεις φανέλες έχω του Κώστα Φραντζέσκου που τελειώνει το πρωτάθλημα και του έδινε και σε έχω σπίτι μου ακόμα. Ξέρεις πολύ καλά, καψούρα. Σημαίνει ότι είχατε ιδιαίτερες σχέσεις και θυμάμαι σαν τώρα, αυτό σας θυμά πραγματικά για να λέμε και τα καλά, όταν έπαιζε στον Όφη, έκανες αγώνα τίμιο, χωρίς να έχεις καμία δύναμη, αλλά δεν έχεις σχέση, τον έκανε τον αγώνα, έβγαινε στους δρόμους μόνος τον έφερα μόνος σου. Και τον έφερες μόνος σου, πραγματικά. Έτσι και χάρισε χρυσές στελίδες στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν. Κλείσε μας, Σοφία, με την Goldbet με τα τελευταία λοιπόν, την νέα, να πούμε κάτι ακόμη. Να πούμε κάτι ακόμη. Σήμερα είπαμε έχει πολλούς αγώνους Europa. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε την εγγραφή σας, αν δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, να ποντάρετε ή και να παίξετε και στο καζίνο. Υπάρχουν πάνω από 2.000 παιχνίδια στο καζίνο, υπάρχει live καζίνο, υπάρχει TV bet, γιατί όλοι δεν είναι φαν του στοιχήματος, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Και φυσικά εμείς αύριο θα είμαστε εδώ πέρα για να ανακοινώσουμε τους τυχερούς για τα 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Απόλλων την Κυριακή, όπου ευχόμαστε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει τη σερή νίκες. Βέβαια. Κοντά μας είναι πάντα η Goldbet, έτσι, αξιόπιστα και νόμιμα. Πού να μας αφήσει η Goldbet, την αφήνουμε εμείς, άντε πες ότι μας αφήνει. Και να πάει να μας αφήσει, δεν θα την αφήσουμε εμείς να φύγει. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ, 2 με 3. Την ίδια ομάδα, την ίδια, ίδια ομάδα δεν θα αλλάξει η ομάδα. Εγώ λέω. Και μετά μέσα να έρχονται που και που να μας κάνουν έτσι μια guest εμφάνιση, να φεύγουν. Να χαιρετήσουμε λοιπόν αρχικά την Βασίλισσά μας, την Ειρήνη την Παπαθανασίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας τίμησες και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Πέρασα τέλεια. Μ' αρέσει πολύ να σας ακούω. Και θα ξαναπεράσεις. Κύριε Μεσίνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Εγώ θέλω αν η Ειρήνη βγουν τα σημερινά τα σημεία έτσι, να έρχεται να μας δίνει έτσι κάτι ρε παιδί μου. Όχι, είναι χαρισματική, να το ξέρεις. Πολλά χρόνια είναι καλή. Εμείς εδώ θέλουμε να βοηθάμε κόσμο να κερδίσει. Επίσης να ευχαριστήσω το εκπληκτικό αυτό δίδυμο που θυμίζει Γκαλιανάκη να πω. Να πω Ντέμι Νικολαίδη της Χάρτα. Κάτι ασπρόμαυρο. Κάτι ασπρόμαυρο. Γιώργο Κωστίκο με Γιώργο Κούδα. Έτσι, ό,τι θέλετε, ό,τι καλύτερο. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χοντρός και λιγνός, ψηλός και κοντός. Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην αγαπημένη μας ομάδα τον ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ. Καλό γεια σας, ευχαριστούμε πάρα καλό πολύ. Καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο πάλι στις 2 εδώ. Γεια σας. Γεια σας.